Λοιπόν. Πάμε να δούμε το οικονομικό, στο οικονομικά τι γίνεται. Είναι και το πρώτο θέμα που απασχολεί τους πολίτες από ό,τι βλέπουμε και συνεχίζει να απασχολεί τους πολίτες. Ακρίβεια. Ακρίβεια, ανατιμήσεις. Και είναι. Έχουμε και ένα λαμπερό γάμο που έγινε χαμός. Λοιπόν, ήταν εκεί. Δεν ξέρω, ο κύριος Χατσαλάτας ήταν καλεσμένος. Καλημέρα κύριε Χατσαλάτα, πώς είστε. Καλή σας ημέρα. Καλά, γιατί είναι κακό να ήταν καλεσμένος. Όχι. Αλλά ξέρει παρασκήνιο ο κύριος Χατσαλάτας. Θα μπορούσε με την προηγούμενη ιδιότητά του να είναι εκεί. Θα μπορούσε ως ελεγκτής επαναλήφθος να είναι εκεί. Δεν ξέρω. Πώς το κάνανε, για εξηγήστε μας λίγο το παρασκήνιο όλο αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Δυστυχώς δεν ανακαλύψαμε την Αμερική τώρα, το γνωρίζουμε αυτό, το τι γίνεται γενικά για τους γάμους ή γενικά σε τέτοιες εκδηλώσεις. Ότι οι περισσότεροι πλέον πιέζονται οι επαγγελματίες να μην κόψουν παραστατικό για να έχουν καλύτερη τιμή τα μελόνιφα ζευγάρια σε όλους αυτούς κτλ. Και με όχι πολύ μεγάλη αντίσταση το δέχονται. Αποτέλεσμα πλέον να υπάρχουν όλες αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί είδαμε ο κάθε ένας από αυτούς τους 15 που μετήχαν σε όλη αυτή την εκδήλωση με τη δικιά του ιδιότητα, άλλος είχε κάνει διακοπή πριν από 11 χρόνια στην εφορία. Άλλος είχε μόνιμες ζημιές τα τελευταία χρόνια και απορώ πώς μπορούσε πλέον και επιβίωνε. Αυτός που είχε κάνει διακοπή σημαίνει ότι δούλευε μαύρα. Εντελώς, για Βεβαίως. Χρόνια. 12 χρόνια. Ναι. Αν δούλευε, ρε Σουγιάννη, μπορεί να πήγε φιλικά εκεί. Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά μετά από 12 χρόνια. Όχι, έχω σταματήσει, αλλά... Α, εντάξει, δεν μπορεί. Για πέστε μας λίγο πώς το έκανε, για να καταλάβουμε και θα γίνεται από εδώ και πέρα. Επειδή το ακούσαμε και αυτό, δεν έχεις δικαίωμα ως επαγγελματίας να πεις ότι εγώ θα σου παρέχω τις υπηρεσίες μου και εσύ θα μου δώσεις κάτι άλλο. Η ανταλλαγή των αυγών για να πληρώνουμε διάφορες καταστάσεις είναι πριν από κάποιες δεκαετίες πίσω. Αυτά πλέον δεν ισχύουν. Υπάρχουν ιδιωτικά συμφωνητικά και ο κάθε επαγγελματίας αμείβεται και αν θέλει να του παρέχει υπηρεσίες. Κόψε, μπορεί να κόψει μηδενικό τιμολόγιο. Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δει οπωσδήποτε μηδενικό τιμολόγιο. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά αυτή η τάση που γίνεται, εγώ τη βλέπω συνέχεια και με γνωστούς μου που έχουμε 20, 30, 40 χιλιάδες followers στο Instagram. Το ίδιο έγινε με τη συγκεκριμένη. Έτσι βγήκε και είπε ότι επειδή έχω πολλούς followers και έγινε στην ουσία προμοταρίστηκαν όλοι οι οποίοι συμμετείχανε, μου το κάνανε σαν χάρη. Αυτό δεν γίνεται. Να πω ότι εγώ θα σε διαφημίσω σε όλο το Open στον αέρα και να μην πληρώσω. Θα υπάρχει οπωσδήποτε ειδικό συμφωνητικό, θα υπάρχει παραστατικό μηδενικό, εάν σε μπορούμε κατά χώρο αυτό το πράγμα να γίνεται, σε ελάχιστες περιπτώσεις, γιατί και η ίδια η Νύφη είπε σε δηλώσεις πριν φυσικά από τον έλεγχο ότι έχω έναν πολύ γαλαντόμο άντρα ο οποίος πλήρωσε 50.000 ευρώ για αυτό το γάμο. Ναι. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Σωστά. Και καταλαβαίνουμε ότι από άρα στιγμή... τι κάνει από εκεί η εφορία, έχει φτιάξει μια ομάδα όπως καταλαβαίνουμε. Την είχαμε παρουσιάσει εδώ στην εκπομπή. Ωραία. Σαν είδηση αυτή τη ομάδα. Αυτή είναι πόσα άτομα, είναι 7 όπως γράφει καθημερινή σήμερα. Είναι 7 άτομα, δεν το γνωρίζουμε, μπορεί να είναι κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο. Άρα δεν λοιπόν παρακολουθούν τα social media. Βεβαίως. Άρα μέχρι τώρα βλέχαμε το ε1 που ψάχναμε, τώρα έχουμε. Βλέπουμε ότι εγώ ταξιδεύω 3 φορές το μήνα στο εξωτερικό. Βεβαίως. Ναι. Έρχεται λοιπόν και μου λέει ότι η στάθμη ζωής μου δεν συμβαδίζει με το εισόδημά μου. Σωστά. Έτσι γίνεται το πράγμα. Πώς γίνεται. Ακριβώς, κύριε Στάθη, έτσι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή έκανα ένα ταξίδι ή επειδή έκανα ένα γάμο ή οτιδήποτε, την επόμενη μέρα θα μου βγει ένα πρόστιμο φορολογικό. Δεν κινδυνεύει κανείς να πληρώσει πρόστιμο επειδή έχει μια ποιότητα ζωής. Είναι όμως αφορμή να ελέγξει ο μηχανισμός αν αυτή η ποιότητα ζωής ανταποκρίνεται στο εκαθαριστικό το οποίο έχεις. Μα με συγχωρείτε, εντάξει, το γάμο τον καταλαβαίνω. Αλλά εγώ μπορεί να αποστάλω ότι είμαι στο Johannesburg και να είμαι στο Καρατσίνι. Και να ανεβάζω τη φωτογραφία και να λέω τι ωραίο σκελό το αποστάλω στο Johannesburg. Να τα λέξα από κάτω. Να έχει πάει πριν 20 χρόνια. Και να είμαι στο Καρατσίνι. Να έχει πάει πριν 20 χρόνια. Φωτογραφίε δεν ξέρω. Να έχει φτιάξει μοντάζ. Βέβαια στα smartphone φαίνεται πότε ποσταρίστηκε η φωτογραφία. Όχι, άρα φαίνεται πότε και πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία. Μπορεί να την έχει από παλιά, λέει, και να είδαμε την έχει πάρει ότι είναι τώρα. Όταν κάνει ανάρτηση, δεν φαίνεται. Ναι, όχι, με αυτό σας λέω. Με τον έλεγχο με τα παιδιά. Αυτό είναι λεπτομέρεια. Αν έρθει και σου κάνει έλεγχο, μπορεί να αποδείξεις κιόλας ότι εγώ είμαι υπερκλειδάτος. Όχι, δεν το λέω σε αυτό. Η ζωή μου είναι κανονική. Λέω ότι δεν πρέπει η εφορία να κάνει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ο γάμος είναι οκ. Διότι έχει γίνει. Είναι εδώ και έχει γίνει. Τώρα, το αν επειδή για πλάκα οι πιο πολλές αναρτήσεις, ας πούμε, τουλάχιστον από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όχι πιο πολλές, αρκετές από αυτές είναι και για πλάκα. Είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Καφενείο είναι. Λέμε και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν μπορεί η εφορία να λέει έλα εδώ γιατί πήγες εκεί και γιατί έκανες. Ναι, yeah, αλλά αυτό είναι ένα βασικό, συγγνώμη, μπράβο. Αυτό είναι βασικό. Δεύτερος, είναι ένα στατικό που λες κάνω έλεγχο, δεν θα σε πάω γιατί έχεις φωτογραφία στο Johannesburg. Θα σε πάω όμως αν βρω μαζί με τα άλλα. Και όλα, είναι με ένα έναυσμα αυτό. Ναι, και, το οποίο είναι, ναι. Και μπορεί να αποδειχθεί, χρησιμοποιείται και ως αποδεικτικό μέσο. Είναι σωστά και τα δύο. Αλλά, δηλαδή, ας πούμε, είδαν τον Τριαντάφυλλο που τραγουδούσε εκεί πέρα, ας πούμε, και είπανε, α, μια ευκαιρία πάνε να κάνουμε έφοδο να,
Να δούμε τι γίνεται. Όχι, δεν έγινε έφοδος την ώρα της εκδήλωσης. Απλά αυτά τα οποία ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπόρεσε πλέον αυτή η ομάδα να δει ποιοι ήταν οι επαγγελματίες που μετήχαν σε αυτή την εκδήλωση. Να τους κάνει έλεγχο. Και να τους κάνει έναν έλεγχο πριν ακόμα πει σε φορολογικό έλεγχο. Συγκεκριμένο, εξαιρετικό. Γιατί υποψήφιοι για το συγκεκριμένο γάμο. Ειλικρινά τώρα. Πόσο γάμοι γίνονται κάθε μέρα. Μα δεν είναι μοναδική εκδήλωση την οποία σκανάρει η εφορία. Αυτή απλά μόνο είχε ενδιαφέρον. Ήταν ακριβώς. Άρα έχουν γίνει και άλλα τέτοια εφορία. Έχουν βγάλει. Α, σε γάμους. Να σας θυμίσω τους influencer που λέγαμε την προηγούμενη φορά εδώ και τα πρόσημα που έχουν πει. Όχι ακριβώς. Μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και, εγώ λέω ότι αργήσαμε να τα κάνουμε αυτά. Εγώ αυτό πιστεύω. Θα έπρεπε να γίνονται όλα αυτά. Να σας πω, με την εμπειρία μου την ελεγκτική. Όταν ήμουν πλέον ελεγκτής στο Υπουργείο Οικονομικών και μιλάμε για την εποχή αρχές του 90, την ΥΠΕΔΑ, ούτε καν ζωή ναι, τότε. Ναι. Μας είχε στείλει ο προϊστάμενος ΥΠΕΔΑ, είναι μακάβριο φυσικά πρέπει, αλλά είναι πραγματικό. Να καταγράψουμε στο πρώτο κημητήριο τα ταμπελάκια από τους τάφους. Γιατί? Γιατί πήγαμε μετά στους κατασκευαστές των τάφων για να δούμε αν έχουν κόψει παραστατικό για τις συγκεκριμένες. Ξέρατε την ημερομηνία και λέγανε ότι. Ήταν ημερομηνία, ήταν ποιος το κατασκεύασε. Σας πληροφορώ ότι το 99% ήταν χωρίς παραστατικά. Ωραίος προϊστάμενος πάντως. Αυτό το 92%. Αυτό είναι δείγμα λειτουργίας σύγχρονου ελεγκτικού μηχανισμού. Βέβαια. Ένα δείγμα, γιατί έχουμε και άλλα 50 που δεν. Αλλά αυτό είναι ένα καλό δείγμα. Και αυτό το χαιρετίζουμε όλοι. Είδαμε τεράστια φοροδιαφυγή. Όπως δεν μπορούμε να πούμε ότι το οριζόντιο μέτρο σε αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες ήταν κάτι που ήταν σωστό. Γιατί αν δείτε τα ποσά τα οποία δήλωναν, όλοι αυτοί ήταν και δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων. Αυτοί δηλαδή, εδώ. Βεβαίως. Όλοι είναι. Βεβαίως. 4-5.000 ευρώ. 4-5.000 διάβασα όλοι μέσα νόρμα. Άρα όλοι αυτοί στο πάρτι οι οποίοι συμμετείχαν. Δεν λέμε ότι πήραν κοινωνικά επιδόματα, ήταν υποκριτικοί. Ήταν ευάλωτοι δηλαδή. Ευάλωτες ομάδες. Ακριβώς. Και αυτοί οι πόροι στερούνται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στερούνται άλλοι, ναι.